τραγωδία τα ξημερώματα στη Λεμεσό. Ο 35χρονος Πέτρος Παπαντονίου από τη Λεμεσό πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφό του Σοφία Ζήνωνος, 26 ετών, μητέρα ενός 6χρονου κοριτσιού. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο τους διατηρούσαν δεσμό τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες η νεαρή του ζήτησε να χωρίσουν. Χθες βράδυ, ο 35χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο και έφυγε από την οικία, όπου διαμένει με τους γονείς του. Γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στον αξιωματικό υπηρεσίας ότι υπήρχαν δύο νεκρά πρόσωπα σε περιοχή στην Αγία Φύλλα Λεμεσού. Από τις πρώτα καταρτικές εξετάσεις που έχουμε κάποιοι, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για νεαρό άντρα Ελληνοκύπριο ηλικίας 35 ετών και κοπέλα επίσης Ελληνοκύπρια ηλικίας 26 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν νεκροί στο έδαφος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φαίνεται να μίλησαν τηλεφωνικά. Ο Παπαντονίου φέρεται να είπε στην 26χρονη που βρισκόταν, αναφέροντάς της ότι θα έβαζε τέρμα στη ζωή του. Όταν έσπευσε στην περιοχή η κοπέλα, ο 35χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, την πυροβόλησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρή στο έδαφος. Βρέθησαν εδώ στο σημείο και φαίνεται ότι υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ τους και φαίνεται ότι ο 35χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο την 26χρονη και στη συνέχεια έθεσε και ο ίδιος τέρμα στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Η 26χρονη μητέρα είχε ειδοποιήσει και τους γονείς του 35χρονου, οι οποίοι μετέβαιναν στην περιοχή ώστε να αποτρέψουν το γιο τους από το να θέσει τέρμα στη ζωή του. Ωστόσο, όταν έφτασαν στην περιοχή, ήταν αργά. Βρήκαν και τους δύο νεκρούς και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο διενεργήσαν αυτοψία ιατροδικαστές Νικόλας Χαραλάμπους και Αγγελική Παπέτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος είχε απειλήσει και στο παρελθόν να θέσει τέρμα στη ζωή του μετά τον χωρισμό του με την 26χρονη.